Να σταθούμε τώρα και στα επιδημιολογικά δεδομένα. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, έχουμε ακόμη έναν θάνατο. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Η Δέσποινα Βλεπάκη θα μας δώσει συνολικά την ενημέρωση, να δούμε και τα κρούσματα της ημέρας. Δέσποινα. Ένας θάνατος καταγράφει το τελευταίο 24ωρο. Πρόκειται για έναν 79χρονο που έχασε τη μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικού Νοσοκομείου. Δυστυχώς, αυτή την ώρα που μιλάμε, η χώρα θρηνεί πια 192 ανθρώπους που έχουν χάσει τη μάχη από αυτή την πανδημία. Σήμερα ανακοινώθηκαν 20 νέα κρούσματα. 9 από αυτά είναι εισαγόμενα από πτήσεις από το εξωτερικό και 4 από την περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης. Το σύνολο πλέον των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα μας είναι 3.409. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, 9 ασθενείς δίνουν μάχη για τη ζωή τους, διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας με μέσο όρο ηλικίας στα 58 έτη. Είναι πάντα σημαντικό, αισιόδοξο να το λέμε. Είναι 118 οι άνθρωποι που έχουν λάβει εξιτήριο από τις μονάδες εντατικής θεραπείας και έχουν κερδίσει το εισιτήριο και τη μάχη για τη ζωή τους. Λοιπόν, αύριο ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Σωτηρία. Εκεί έχουμε και τον αγώνα για την ενίσχυση των ΜΕΘ, έτσι. Αύριο, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το νοσοκομείο Σωτηρίας, κίνηση υψηλού συμβολισμού, θα παρουσιάσει το ολοκληρωμένο σχέδιο της κυβέρνησης για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Στόχος είναι να υπάρχουν 12 μονάδες εντατικής θεραπείας ανά 100.000 κατοίκους, να φτάσουμε δηλαδή τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Λοιπόν, για να το δούμε, ευχαριστούμε πολύ τη Δέσποινα Βλεπάκη.